Είναι από το βιβλίο Αποκάλυψης, 3ο κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Γάμα 7, σελίς 1088. Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων των κλειδίων του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου, ιδού έθεσα ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένη και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικράν δύναμη και φύλαξα στο λόγο μου και δεν ειρνήθεις το όνομά μου. Ιδού θέλω κάμι τους εκ τη συναγωγή σου σατανάει την εσλέγουσι αυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμι αυτούς να έλθω και να προσκυνήσω συν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσω συν ότι εγώ σε ηγάπησα. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έρθει επί της οικουμένης όλης δια να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις δυναμιλάβει μηδείς τον στέφανό σου. Ως της νικά θέλω κάμει αυτόν στήλον εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ ή της καταβαίνει εκ του ουρανού από το Θεού μου και το όνομά μου των νέων. Ως της έχει ο Τίο να σ' ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Και προς τον άγγελον της Εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψων ταύτα λέγει ο Αμήν, ο μάρτης ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Εξεύρω τα έργα σου ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός. Ούτως επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλλον να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου, διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχουν χρίαν ουδενός και δεν ξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και φτωχός και τυφλός και γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις παρεμού χρυσίων δε δοκιμασμένων εκ πυρός δια να πλουτίσεις και η μάτια λευκά δια να ενδυθείς και να μην φανερωθεί εσχήν της γυμνότητός σου. Χρύσον τους οφθαλμούς σου με κολύριον δια να βλέπεις. Εγώ σου αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω, γεννού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον, ιδού ίσταμι στην θύρα και κρούω. Εάν τις ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει με ταυτού και αυτός με τεμού. Ως της νικά θέλω δώσει σε αυτόν να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισε με του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ως της έχει ο Τίον, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Αμήν. Δύο ποιμένες, δύο άνθρωποι. Ποιμένες αληθινής εκκλησίας του Χριστού. Ποιμένες ευλογημένοι που περιμένουν, προσδοκούν μεγαλύτερη ευλογία. Περιμένουν τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία τους. Άνθρωποι ομοιοπαθείς με εμάς. Δούλοι του Θεού, όπως ο Ιερεμίας, που ο Θεός απευθυνόμενος σε αυτούς τους μιλάει και αυτοί ακούνε. Το ερώτημα δεν είναι αν ακούνε, το ερώτημα είναι αν υπακούνε. Ο ένας με επίγνωση ομολογεί και ο Θεός για αυτόν ότι έχει μικράν δύναμη. Γιατί η δύναμη του κάθε ανθρώπου είναι μικρά. Ποια είναι η διαφορά από τον άλλον? Ότι ξέρει ότι έχει μικράν δύναμη. Τι ξέρει? Ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ξέρει ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ξέρει ότι στη ζωή του, στην εκκλησία, στην οικογένειά του πρέπει να ενεργήσει ο Χριστός. Ξέρει ότι μέχρι τώρα τον ευλόγησε ο Χριστός. Αλλά
Εκείνο που έχει σημασία είναι η συνέχεια και το τέλος. Σε αντίθεση με τον άλλον. Τον ευλόγησε ο Θεός. Δεν είναι μόνο ότι είναι ποιμένας, αλλά είναι ποιμένας ο Θεός να με λεήσει που το λέω έτσι, μεγάλης εκκλησίας. Έχει δει τη δύναμη του Θεού. Έχει δει το έργο του Θεού. Έχει δει τη χάρη του Θεού. Το έλεος του Θεού. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι τώρα πώς βλέπει. Και να το πω πιο σωστά. Τώρα πώς αισθάνεται. Πολλές φορές μου λένε οι άνθρωποι, δεν αισθάνομαι την παρουσία του Θεού, δεν αισθάνομαι το Πνεύμα το Άγιο. Και απαντάω ευτυχώς. Δεν αισθάνομαι τη δύναμη του Θεού, ευτυχώς. Αυτός που δεν αισθάνεται τη δύναμη του Θεού είναι ο της Φιλαδελφίας. Μικρά δύναμη έχω. Κύριε μου, ζητάω τη χάρη σου, το ελαιός σου και τη βοήθειά σου. Ο άλλος, αισθάνομαι πολύ δυνατός. Αισθάνομαι δύναμη μέσα μου. Αισθάνομαι πλούσιο στην παρουσία του Θεού. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι, αδερφοί, όχι τι αισθάνεσαι, αλλά τι θα κάνει ο Θεός από εδώ και στο εξής. Τι θα κάνει. Κάτι θα κάνει. Το να μην κάνει τίποτα αποκλείεται. Κάτι θα κάνει, και γιατί είναι βέβαιο ότι κάτι θα κάνει. Γιατί μας αγαπάει ο Θεός. Κάτι θα κάνει δια του Ιησού Χριστού. Θα ενεργήσει. Εφόσον ερχόμαστε στην Εκκλησία θα επέμβει. Αλλά με ποιο τρόπο. Και η πρώτη επέμβαση του Θεού είναι με το Λόγο Του, είτε προσέπαινο, επειδή αγαπάει τον ποιμένα της Φιλαδελφίας, είτε προσέλεγχο, επειδή επίσης πολύ αγαπάει τον ποιμένα της Λαοδικίας. Με έλεγχο και με έπαινο. Με έπαινο επειδή ξέρει ότι είναι αδύναμος και δεν αισθάνεται καμία δύναμη στη ζωή του. Με έλεγχο επειδή αισθάνεται δυνατός και αυτό είναι η πλάνη της καρδιάς του. Σήμερα ο Λόγος του Θεού στον κάθε έναν από εμάς είναι είτε επενετικός είτε ελεγκτικός ανάλογα με την καρδιά σου. Εάν αισθάνεσαι αδύνατος, είναι πενετικός. Αν αισθάνεσαι δυνατός, πρόσεξε, είναι ελεγκτικός. Πώς αισθάνεσαι? Τι νομίζεις για τον εαυτό σου? Τι βλέπεις? Βλέπεις ότι ξέρεις, ότι θέλεις, ότι μπορείς, ότι άλλοι δεν ξέρουνε? Είναι ελεγκτικός ο Λόγος του Θεού, γιατί σ' αγαπάει ο Θεός. Αισθάνεσαι ότι είμαι αδύναμος εντελώς? Τότε είναι πενετικός. Και πώς ενεργεί? Έθεσα θύρα ανεωγμένη ενωπιών σου, επειδή έχεις μικρά δύναμη και στην αδυναμία σου ένα πράγμα κάνεις. Φυλάς το λόγο μου και δεν αρνείσαι το όνομά μου. Δεν κρύβεσαι. Δεν φεύγεις επειδή είσαι αδύνατος. Αλλά υπακούς. Τώρα είναι τα συμπτώματα της ευλογίας. Υπακούς με όλη σου την καρδιά μέσα στην αδυναμία σου στο Λόγο του Θεού και ομολογείς με όλη σου την καρδιά μέσα στην αδυναμία σου ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Τι αισθάνεσαι, να βάλεις τις φωνές για, εναντίον των άλλων, ή αισθάνεσαι να κρυφτείς για να φανερωθεί ο Θεός στη ζωή σου? Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, να μας δώσει φανέρωση για την κατάστασή μας.
να ξέρουμε σε ποια κατάσταση είμαστε. Και μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω για κανένα σας τίποτα. Ούτε και κανένας από εσάς δεν μπορεί να ξέρει για μένα τίποτα. Εγώ ξέρω μόνο για τον εαυτό μου. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να μου φανερώσει και ο Θεός τον εαυτό μου, γιατί μπορεί να κάνω και λάθος. Και όταν αισθάνομαι δυνατός, κάνω λάθος. Πολύ μεγάλα λάθη. Και έτσι λοιπόν, απευθυνόμενος στο δυνατό, που νομίζει αλλά δεν είναι, στο πλούσιο που νομίζει αλλά δεν είναι, είναι ελεηνός, φτωχός, ταλέπορος, τυφλός και γυμνός, και νομίζει ότι είναι σπουδαίος και μεγάλος και ξέρει και μπορεί και ελέγχει και μπορεί και λέει και μπορεί και κρίνει και μπορεί και καταδικάζει και δεν έχει καταλάβει ότι είναι ελεηνός, φτωχός, τυφλός και γυμνός. Και πώς θα το καταλάβω αν είμαι? Γιατί εγώ δεν το λέω για εσάς, το λέω για μένα. Πώς θα καταλάβω? Μήπως ο Θεός με βλέπει ελεηνό, φτωχό, τυφλό και γυμνό? Έχω αγορασμένο χρυσάφι από Αυτόν. Έχω μέσα στην καρδιά μου το Λόγο του Θεού. Με πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμμένου, τρέμονται στο Λόγο του Θεού. Είμαι ενδεδειμένος, η μάτια λευκά, για να μην φανεί η γυμνότητα μου, η αισχύνη της γυμνότητάς μου. Έχω στα μάτια μου κολούριον Πνεύματος Αγίου, για να έχω διάκριση και να βλέπω την αλήθεια. Εάν τα έχω αυτά, επειδή μπορώ και είμαι ταπεινός, μ' αρέσει να είμαι ταπεινός, μ' αρέσει να ξέρω ότι δεν έχω δύναμη, μ' αρέσει να ξέρω ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Να το πω λίγο πιο απλά, αδερφοί, όπως μου το έδειξε ο Θεός. Μπορείς να κάνεις, και μου έδειξε έναν αδερφό, μπορείς να κάνεις τίποτα σε Αυτόν? Λέω, όχι, σε κανέναν δεν μπορείς. Πω, λέω, σε κανέναν. Και εγώ νόμιζα ότι μπορούσα. Σε κανέναν δεν μπορείς. Μπορείς να κάνεις τίποτα στον εαυτό σου? Και κόλλησα. Λέω, μάλλον δεν μπορώ, Κύριε, δεν μπορείς. Ούτε στον εαυτό σου μπορείς. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για τη γυναίκα μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για τα παιδιά μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για τους καλούς αδελφούς, για τους καλύτερους αδελφούς και για τους άριστους αδελφούς. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Και τώρα, καταλαβαίνω ότι είμαι αδύνατος. Καταλαβαίνω ότι είμαι ανήμπορος. Καταλαβαίνω ότι είμαι ασήμαντος. Και έρχεται ο Θεός και λέει, σε σένα που έχεις μικρά δύναμη, έχω, που αγωνίζεσαι να φυλάς το Λόγο μου με τη χάρη σου, ναι, και που δεν αρνείσαι το όνομά μου με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, σε σένα θέτω, δεν το πει για μένα, μην το κοιτάτε εμένα, σε σένα θέτω, στον καθέναν θέτω μπροστά θύρα ανεωγμένη που κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Όσοι λοιπόν έχουν αυτό το πνεύμα του δεν μπορώ, δίπλα τους είναι δοσμένη θύρα ανεωγμένη ευλογίας που κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Κανείς. Μπορείς να κάνεις τίποτα στη γυναίκα σου? Δεν μπορείς. Μπορείς να κάνεις τίποτα πού? Πουθενά. Πουθενά. Γι' αυτό μην αγριεύεις, μην θυμώνεις. Μην παίρνεις τη μορφή του δασκάλου. Πάρε τη μορφή του μαθητού που δεν ξέρει και ζητάει έλεος από το δάσκαλό του να μάθει. Και τότε θα είσαι χρήσιμος. Τότε θα είσαι η δόξα του Χριστού.
τότε σένα σε εμπιστεύεται και θα φέρει τους εκ της συναγωγής του σατανά, που λένε ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, να προσκυνήσουν και να καταλάβουν και να αναγνωρίσουν και να ομολογήσουν ότι ο Χριστός εσένα σ' αγαπάει με αγάπη αιώνια. Κάνε μας έτσι, Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Κάνε μας έτσι. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πιο εύκολα, αδερφοί. Πιο ωραία, πιο ευλογημένα. Πιο στρωτά. Θα προσμένεις λίγα και θα κάνει πολλά ο Θεός. Θα προσμένεις με βάση τη δυνατότητά σου ελάχιστα και θα κάνει τα πάντα ο Θεός. Και θα σε εμπιστεύεται και θα σε χρησιμοποιεί και για τη δόξα Του. Ο άλλος που λέει, είμαι πλούσιος, σε πλήττωσα, δεν έχω ανάγκη κανέναν σας. Τα ξέρω όλα. Και αν θέλετε λάθη να σας τα μάθω. Δεν έχει καταλάβει ο καημένος. Δεν έχει καταλάβει ότι είναι ελεηνός, φτωχός, γυμνός, τυφλός. Δεν το έχει καταλάβει. Γι' αυτό έρχεται ο Θεός και του λέει, κατάλαβες. Εσύ που λες ότι είσαι δυνατός, σπουδαίος, μεγάλος μέσα στην καρδιά σου, που φαντάζεσαι. Για μετανόησε και γίνε ζηλωτής. Για μετανόησε, για ταπεινώσου, για δώσε δόξα στο Θεό. Για φέρεσαι από πάνω σου τη δόξα σου. Γιατί ξέρεις τι είσαι, χλιαρούλης είσαι. Για τίποτα δεν κάνεις. Ούτε ζεστός, ούτε κρύος. Δεν κάνεις για τίποτα. Άχρηστος. Για μετανόησε. Για πήγαινε να πάρεις αυτό που σου λείπει, χρυσάφι δε δοκιμασμένο διαπυρός. Πήγαινε να πάρεις από το Χριστό χάρη, έλεος, ταπεινό σου μπροστά Του. Σε γυμνός. Πήγαινε να σε ντύσει ο Χριστός με η μάτια λευκά. Σε τυφλός. Δεν βλέπεις. Πήγε να σου βάλει κολούρι ο Θεός στα μάτια σου να βλέπεις. Πες αμήν. Αμήν, Κύριε. Πες αμήν. Μην κοιτάς το διπλανό σου και λες αμήν για το διπλανό σου. Έτσι είμαστε, αδερφοί, ο Θεός να κάνει έλεος και χάρη. Να μας ελεήσει ο Θεός. Γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή, περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε. Δενεκέδες ξεγάνω ότι είμαστε. Άθλοι, ουτιδανοί. Ξέρετε τι λέω, δενεκέδες ξεγάνω ότι είμαστε. Μου το έχει δείξει ο Θεός. Όταν πρωτομπήκα στην Εκκλησία, είδα η Εκκλησία αποτελείται από όχι πολύ μορφωμένους, όχι πολύ πλούσιους, φτωχούς. Τα μωρά του κόσμου τούτο εξέλεξε ο Θεός. Και εγώ αισθανόμουν μεγάλος. Και χαιρόμουν γι' αυτό. Και μια μέρα στην προσευχή μου με παίρνει και με πετάει. Πετάει, τέλος πάντων. Βρίσκομαι σε ένα σκουπιδότοπο, ζωντανό, έτσι όπως σας μιλάω τώρα. Σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο. Με ντενεκέδες, ντενεκεδάκια, απέραντο σκουπιδότοπο. Και κοιτάω γύρω-γύρω, άπειρο. Λέω, πώς θα βγω από εδώ. Πώς θα βγω από εδώ. Και με πιάσα απελπισία. Και καθώς κοίταγα και έβλεπα ντενεκεδάκια από κονσέρβες, από γάλατα, από... βλέπω εκεί στο βάθος, από εκεί, βλέπω εκεί στο βάθος ένα ντενεκέ λαδιού μεγάλο. Τρίπιο, σκουριασμένο. Και εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνω ότι αυτός είμαι εγώ. Οι άλλοι ήταν μικρά ντενεκεδάκια, εγώ ήμουν μεγάλος ντενεκές. Αλλά τρίπιος, σκουριασμένος και απελπίστηκα, αδερφοί. Πω, πω, λέω. Αυτός είμαι. Και ακούω τη φωνή του Θεού που ισχύει όχι για μένα, για όλους μας. Εγώ όμως δύναμαι να κάνω τούτο σκεύος ιδιαίτερο εκλογής μου. Αρκεί να το καταλάβουμε, αδερφοί. Να καταλάβουμε ότι από μόνοι μας είμαστε άχρηστοι. Άχρηστοι. Πολλές φορές έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, για να μην πω πάντα. Πάντως πάντα έχουμε μεγαλύτερη ιδέα από τον εαυτό μας από ότι είμαστε. Είμαστε ότι είμαστε σπουδαίοι. Κάνει κάτι ο Θεός στη ζωή μας και λέμε εμείς, εγώ. Αντί να πούμε ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος.
ποτέ εγώ ότι καλό γίνεται στη ζωή μου. Ο Χριστός είναι, αδερφοί. Ό,τι καλό γίνεται στη ζωή μας, ο Χριστός το κάνει. Και ό,τι κακό εμείς το κάνουμε. Στα λάθη μας, στις απροσεξίες μας. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει, γιατί τον αγαπάει, σε ελέγχω γιατί σε αγαπάω. Έχω αυτούς που αγαπάω, τους ελέγχω και τους παιδεύω. Και σήμερα μας ελέγχει, αδερφοί. Μην πάει το μυαλό σου ότι είσαι σαν τον πρώτο. Μακάρι να είσαι. Μα πάει το μυαλό μας ότι είμαστε σαν τον δεύτερο, που το πιθανότερο είμαστε. Και να ακούσουμε τον Χριστό που λέει, σε ελέγχω και σε παιδεύω γιατί σε αγαπάω. Αλλά και εσύ τώρα, δώσε δόξα στο Θεό. Ταπεινώσου μπροστά στο Θεό. Άκουσε με προσοχή το Λόγο του Θεού. Μην ακούς αυτά που σ' αρέσουν. Αλλά άκουσε αυτά που αρέσουν στο Θεό. Δώσε δόξα, να δώσουμε δόξα στο Θεό. Τι είμαστε, άχρηστοι είμαστε, άθλιου, τηδανοί, ένοχοι ενώπιον του Θεού είμαστε. Πάντοτε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εις πολλά πτεωμεν άπαντες. Δεν είμαι εγώ εξαίρεση, ούτε εσύ. Ας ταπεινώσουμε τον εαυτό μας κατά χάρη. Να εκετεύσουμε, να μας χαρίσει πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, να τρέμουμε στο Λόγο Του. Μην έχουμε πρόσωπο αγριεμένο, σκυθροπό. Έτσι πρόσωπο... Όχι, αδερφοί, να έχουμε πρόσωπο γλυκό, τρυφερό, ταπεινωμένο. Για να βρούμε χάρη από το Θεό. Γιατί έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά, έχουμε ζητήματα, έχουμε προσωπική ζωή. Να μην προσδοκούμε άλλα κι άλλα να έρχονται στη ζωή μας. Δεν θέλω να προσδοκώ ευλογία και να έρχεται ταλαιπωρία. Θέλω να προσδοκώ λίγα και ο Θεός να κάνει πολλά. Αλλά ξέρετε πώς θα το καταλάβω. Να κοιτάξω, το λέω έτσι, τη φάτσα μου στον καθρέφτη. Να δω τι πρόσωπο έχω. Το πρόσωπό μου είναι γλυκό, είναι ταπεινό, είναι ταπεινωμένο. Είναι σκληρό, άγριο, διδακτικό, κατακριτικό. Τότε είμαι υπερήφανος μέσα μου. Μέσα μου είμαι υπερήφανος. Ούτε το Λόγο του Θεού θα υπακούσω. Τι και ό,τι μου λέει η καρδιά μου θα κάνω, δεν θα μπορώ να την ελέγξω. Και άλλα πράγματα θα ψάχνω, αλλού θα ψάχνω να βρω άλλους δρόμους, άλλους τρόπους, άλλους ανθρώπους. Δεν μπορώ να σταθώ στα γόνατα εκεί, περιμένοντας τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Δεν θα μ' αρέσει η φάτσα αυτού, δεν θα μ' αρέσει ο άλλος, δεν θα μ' αρέσει το κήρυγμα, τίποτα δεν θα μ' αρέσει. Μόνο ο εαυτός μου είναι σπουδαίος και μ' αρέσει. Μόνο εγώ, τι ξέρεις μωρέ, τι ξέρουμε αδερφοί μου. Τίποτα δεν ξέρουμε. Τι ωραία είναι που να είμαστε εσείς πάντες αδελφοί είστε και μαθητές του Χριστού. Ένα μαθητόπεδο, μαθητούδι είμαστε. Τίποτα άλλο δεν είμαστε. Κι όμως παίρνουμε το ύφος χιλίων καρδιναλίων και λέμε και κρίνουμε και κατακρίνουμε και καταδικάζουμε. Τι, δεν φοβάσαι το Θεό. Δεν φοβάσαι το Θεό. Δεν φοβάσαι το Θεό. Και ανοίγεις το στόμα σου, τα μάτια σου και λες και λες και λες. Τι ωραία που είναι να κλείνουμε το στόμα μας και να δίνουμε δόξα στο Θεό. Εάν μετανοήσεις, εγώ θα σταθώ στην πόρτα σου και θα χτυπήσω. Και τώρα, αδερφοί αγαπητοί, είμαι βέβαιος ότι ο Χριστός στέκεται στην πόρτα της καρδιάς όλων μας και χτυπάει. Ακούς. Ακούς το χτύπημα του Χριστού. Ακούς τη φωνή του Θεού που σου λέει, άνοιξέ μου να μπω. Αν το ανοίξεις, θα εισέλθει, θα κάτσει κοντά σου, θα σε φέρει κοντά του, κοντά σου θα κάτσει,
θέλει να κάτσει κοντά σου, δίπλα σου, να σε διδάσκει, να σε οδηγεί, να συνομιλεί μαζί σου, να συντρώγει με σένα. Εγώ θέλω, Χριστέ μου, να είσαι πάντοτε κοντά μου. Αμήν, αδερφοί. Τη πόρτα μου να είναι ολάνοιχτη, ορθάνοιχτη. Να είσαι πάντα μαζί μου, Χριστέ μου, δίπλα μου. Να ακούω προσεκτικά, να ακροάζω με το Λόγο του Θεού, να μην μιλάω, να σ' ακούω μόνο. Να σε προσέχω μόνο, να σε βλέπω μόνο και αν είναι δυνατό να σ' αγγίζω κιόλας. Όμως αυτή είναι η νίκη μας, ο θρίαμβος μας. Όποιος νικά, όχι νικήσει μια φορά, είναι ένας συνεχόμενος αγώνας, αδερφοί, η ταπείνωσης, η επίγνωσης, ένας συνεχόμενος αγώνας. Όποιος νικά, σε αυτόν θα δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου. Αλληλούια. Τώρα λέει, άσε με να καθίσω μαζί σου στο σπίτι σου. Τότε λέει, έλα μαζί μου στο θρόνο μου. Δεν είναι πολύ ωραία η σχέση με το Θεό, αδερφοί, όταν είναι αληθινή, όταν είναι απλή, όταν είναι μέσα από το Λόγο του Θεού. Άσε με, παιδί μου, να έρθω σπίτι σου, να καθίσω δίπλα σου, να μ' ακούς, να σου μιλάω, να σε διδάσκω, να με βλέπεις, να σε βλέπω. Και όταν θα έρθει η ώρα μου, εγώ θα σε πάρω να καθίσεις δίπλα μου στο θρόνο του Πατέρα μου, γιατί και εγώ νίκησα και ο Πατέρας μου έβαλε να καθίσω στο θρόνο του. Άνοιξε του την καρδιά σου, αδερφέ, ταπεινώσου. Βόηθα μας, Κύριέ μου, να μπορούμε να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας πάντοτε. Να μπορούμε πάντοτε να λέμε, ιδού εγώ, Κύριε. Και όλους να τους βλέπουμε υπερέχοντες. Με βλέπεις υπερέχοντα? Αν δεν με βλέπεις, χάθηκες, φουκαρά μου. Βλέπεις το διπλανό σου υπερέχοντα? Αν δεν το βλέπεις και νομίζεις ότι εσύ είσαι υπερέχουσα ή υπερέχον, την πάτησες. Τον βλέπεις υπερέχοντα το διπλανό σου? Για κοίταξε τον καλά. Με βλέπεις υπερέχοντα? Μπορεί να είμαι δενικές ξεγάνωτος. Εσύ με βλέπεις υπερέχοντα? Εγώ σας βλέπω όλους, αλλά με τη χάρη του Χριστού. Όλους, όλους. Έχω βρει χάρη τώρα, σε λίγο δεν ξέρω, αλλά τώρα έχω βρει χάρη και σας βλέπω όλους υπερέχοντας. Και χαίρομαι, αδερφοί, και χαίρομαι. Γιατί είσαστε παιδιά Θεού, είσαστε οι ευλογημένοι του Πατρός, είσαστε το μικρό πίμνιο που βρήκατε χάρη για να απολαμβάνετε ζωή αιώνιο. Μακάρι να είμαι κι εγώ μαζί σας. Πάντα έτσι να μας έχεις, Κύριε, να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντας. Όποιος έχει αυτή να ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας, ας ακούσει προσεκτικά. Αμήν. Θέλω να σηκωθούμε να προσευχηθούμε, αδερφοί.